Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μια Βαλίτσα Γεύσης. Σήμερα ταξιδεύουμε πού? Στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο και θα φάμε αρνάκι με κουσκούς. Αυτή είναι η παραγγελιά, αυτό θα φτιάξω. Και για όσους νομίζουν ότι θα κάνω κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας υπόσχομαι ότι θα έλεγα 10 λεπτά ότι θα τελειώσετε, αλλά δεν θα πω 10 γιατί πρέπει να συμπληρώσω 20 λεπτά σε αυτή την εκπομπή. Οπότε θα σας πω σε 15 με 20 λεπτά θα έχουμε τελειώσει το καλύτερο αρνάκι με κουσκούς που έχετε ποτέ φάει στη ζωή σας. Το πιστεύετε? Το κουσκούς φτιάχνεται μόλις σε 5 λεπτάκια αρκεί να έχουμε βραστό νερό. Κοιτάξτε εδώ, βάζουμε το κουσκούς σε ένα μπολάκι. Για μένα είναι καλό να βάζετε και ένα κύβο κοτόπουλο, ένα κύβο μυρωδικών ή λαχανικών, εφόσον νηστεύετε. Βάζουμε μέσα στον κύβο. Ρίχνουμε νεράκι και απογεμίζουμε μέχρι περίπου 1,5 δάχτυλο πάνω από το κουσκούς. Εδώ. Είναι ένας πολύ ωραίος υδατάνθρακας άμα δεν τρώτε κρέας και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να το βάλετε στη διατροφή σας. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο εδώ μέσα. Θα ρίξουμε και λίγο στη συνέχεια, απλά βοηθάει τώρα στο να μπορέσει να μην κολλήσει το κουσκούς. Ανακατεύουμε στο να λιώσει και ο κύβος μας και αυτό που κάνουμε είναι να τυλίξουμε με μεμβράνη πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη θερμοκρασία μέσα και αφήνουμε στην άκρη να τραβήξει το κουσκούς όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι. Πιστέψτε με, είναι μια συνταγή που πάντα μα πάντα πιάνει. Όλα τα υπόλοιπα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα αφορούν το κουσκούς, αλλά θα τα ρίξουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το αρνάκι μας, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου μα καθόλου τώρα. Θέλω δύο γαντάκια, ένα ζευγάρι, θα τα φορέσω και πάμε να σας εξηγήσω πώς μεταχειριζόμαστε το αρνί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ωραίο μπούτι ή μάλλον ένα κομμάτι μπούτι αρνιού. Εδώ πέρα έχω αυτά τα μέρη που βλέπετε κι εσείς και τι γίνεται. Το μπούτι του αρνιού είναι πάρα πολύ ωραίο να το φας, αρκεί να μην έχει ίνες. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι, επειδή θέλω να ψηθεί μόλις το τηγανάκι 1-2 λεπτά, να πάρετε και να καθαρίσετε οτιδήποτε λίπος βλέπετε πάνω στο αρνάκι και οτιδήποτε ίνες. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσω από εδώ για να σας δείξω ακριβώς τι κάνουμε. Παίρνουμε το μαχαίρι μας. Βέβαια, αυτό εδώ που κάνω εγώ μπορείτε να ζητήσετε να σας το κάνει και ο χασάπι σας. Θα σας το κάνει, είναι υποχρέωσή του. Και άμα σας πει τίποτα, νευριάστηκε, πείτε ο Άκης είπε ότι πρέπει να μας το κάνετε γιατί είναι υποχρέωσή σας. Και μετά θα κυνηγάνε εμένα, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτό που θα κάνετε είναι να βγάλετε το λιπάκι από εδώ. Εδώ. Και εδώ. Δώστε λίγο χρόνο στο μαχαίρι σας, εξασκηθείτε λίγο παραπάνω και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Έχουμε ένα καθαρό κομμάτι κρέατος. Αυτό το κομμάτι κρέατος, άμα το ψήσουμε λίγο στο τηγανάκι, γίνεται πάρα πολύ γευστικό και είναι μαλακό και λιώνει στο στόμα. Τώρα, κόψτε σε λεπτές φετούλες, εδώ. Εδώ. Και άμα δείτε καμιά χοντρή ίνα ανάμεσα, αφαιρέστε την, γιατί δεν είναι ωραίο. Δεν θέλουμε καθόλου ίνες εδώ πέρα. Και πρέπει να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με το κρέας σας. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα κομμάτια. Βλέπω ότι αυτό είναι καθαρό λίπος, οπότε δεν το χρειάζομαι για τη συνταγή μου. Το αφαιρώ και το πετώ. Οπότε γενικά να θυμάστε ότι και όλη η συνταγή μας είναι πάρα πολύ healthy. Είναι διαιτητική. Γιατί το αρνάκι αφαιρούμε όλο το λίπος, με αποτέλεσμα να φάμε τρυφερό κρέας και καθαρό. Lean, τελείως. Λοιπόν, βγάζω όλα τα λιπάκια που βλέπετε εδώ πέρα και φροντίζω πάνω κάτω να κόβω τα ίδια κομμάτια σαν να κόβω έναν γύρο. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω όλο μου το αρνάκι. Να ξέρετε ότι άμα βγάλετε και το περισσότερο λίπος από το αρνάκι, δεν μυρίζει έντονη μυρωδιά, δεν υπάρχει έντονη μυρωδιά που σε πολλούς δεν αρέσει στο αρνί. Εγώ όταν ήμουν μικρός δεν έτρωγα καθόλου αρνί. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν έτρωγα. Ψήνανε το Πάσχα αρνί απ' έξω, εγώ έψινα μπιφτέκια. Ψήνανε, η μαμά έκανε την Κυριακή αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, εγώ παράγγελνα απ' έξω. Δηλαδή με το αρνί δεν είχαμε καλές σχέσεις γιατί πάντα δεν μου άρεσε η έντονη μυρωδιά. Από τότε όμως που κατάλαβα ακριβώς τη φιλοσοφία του αρνιού και ξέρω να το μαγειρεύω, δεν το έχω κάνει πάρα πολύ έντονο ποτέ, δηλαδή όταν το ψήνω μαζί με το λίπος κοιτάζω πάντα να ισορροπήσω τη γεύση πώς
με το δενδρολίβανο. Το δενδρολίβανο είναι το βασικό συστατικό που ουσιαστικά βγάζει όλη την άσχημη μυρωδιά από το αρνί. Και επίσης όταν ψήνουν κατσικάκια και όλα τα υπόλοιπα, πάλι το μεταχειρίζομαι με πολύ δενδρολίβανο. Και όταν θέλω να ψήσω κάτι πολύ γρήγορα, όπως ένα καρέ ή όπως ένα κομματάκι ωραίο, πάντα αφαιρώ το λίπος στο πολύ, γιατί αυτό κάνει έντονη και άσχημη τη γεύση του αρνιού. Λοιπόν, συνεχίζω και σχεδόν έχω τελειώσει. Δεν νομίζετε ότι έχουμε χάσει πολύ κρέας, έχουμε χάσει μόνο το λίπος, αλλά έχει μείνει αρκετό κρέας. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Βάζω όλες τις ίνες. Τέλεια. Λοιπόν, το αρνάκι μου έχει μαζευτεί εδώ πέρα, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσω τη μαρινάδα για το αρνάκι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λίγο γιαούρτι, λίγα μπαχαρικά και θα έχετε μάθει πολύ πολύ αγάπη. Αυτό που θέλω είναι να πάρετε ένα καλό στραγγιστό γιαούρτι και να ρίξετε μέσα όλα τα μυρωδικά και την κανέλα και το κύμινο, όλα πάνε μέσα. Ανακατεύουμε. Και εδώ πέρα λίγο μπορεί να σας θυμίσει τη ραΐτα που σας έχω μάθει, αλλά βέβαια αυτή είναι η παραδοσιακή μαρινάδα για το αρνί. Θα πάρει σκούρο χρώμα, επειδή βάλαμε μέσα το κύμινο και την κανέλα, και αυτό που θέλω να βάλετε είναι μπόλικο αλάτι. Μπόλικο πιπέρι. Πάμε πίσω στο αρνάκι, βάζουμε και εδώ μπόλικο αλάτι. Μπόλικο πιπέρι. Και όπως σας έχω ήδη προειδεάσει, το δενδρολίβανο το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ στο αρνί, οπότε θα βάλω λίγο μέσα. Ισορροπεί τέλεια μα τέλεια τη γεύση του αρνιού. Θυμάστε, κάθε μυρωδικό έχει τον καλύτερό του φύλλο. Το εστραγόν είναι ο καλύτερος φύλλος με τα ψάρια. Το δενδρολίβανο είναι ο καλύτερος φύλλος με το αρνί. Το φασκόμηλο είναι ο καλύτερος φύλλος με το χοιρινό. Όλα τα μυρωδικά έχουν τους καλύτερους τους φύλλους και φυσικά το δενδρολίβανο έχει τον καλύτερο του φύλλο που είναι το αρνάκι μας. Ρίχνουμε μέσα στη μαρινάδα όλη αυτή στο αρνί. Τέλεια. Και ανακατεύουμε πολύ καλά να πάει παντού. Εδώ. Καταπληκτικό. Τώρα, χωρίς να σταματήσω καθόλου, βγάζω τα γάντια μου, εδώ και εδώ. Και καλό θα ήταν να αφήσουμε όπως είναι το αρνάκι, χωρίς να το βάλουμε στο ψυγείο, στη θερμοκρασία δωματίου, για τουλάχιστον μισή ωρίτσα. Μπορείτε να τα αφήσετε μέχρι και 6 ώρες, μέχρι και 12 ώρες. Μπορείτε να το ετοιμάσετε μαριναρισμένο την προηγούμενη μέρα για να το ψήσετε την επόμενη. Εγώ θα τα αφήσω 5 λεπτάκια στην άκρη, όση ώρα θα κάνω να ολοκληρώσω το κουσκούς μου. Για το κουσκούς είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή βγάζω τη μεμβράνη και είναι πραγματικά σε real χρόνο, δηλαδή δεν σας κοροϊδεύω. Κοιτάξτε εδώ, ήδη απορρόφησε όλο το νεράκι. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα πιρούνι και να τρίψετε το κουσκούς εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο και βελούδινο έγινε. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι άμα βάλετε και το ζωμό, δεν χρειάζεται και πολύ αλατοπίπερο, μπορεί να χρειαστεί λίγο στο τέλος. Αλλά είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει πιο εύκολη και γρήγορη κανιτούρα. Αλλά εγώ θα την κάνω ακόμα πιο ιδιαίτερη. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Τρεις-τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Ό,τι συνταγή και να κάνουμε πρέπει να συνοδεύεται πάντα από ελαιόλαδο. Θα ρίξω μέσα τις σταφίδες μου, κύμινο, κανέλα, λίγα αμύγδαλα και φυσικά λίγο ψιλοκομμένο δυόσμο. Ξέρετε κάτι, και δεν θα το κόψω καν με το μαχαίρι, θα το κόψω με τα χέρια, εδώ έτσι, να είναι μεγάλα κομμάτια. Έτσι να, όταν τρως, να σκάει ένα ολόκληρο φυλλαράκι μέσα στο στόμα και να μην ξέρεις πραγματικά τι τρως. Φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Τι ωραία χρώματα, τι εύκολη γαρνιτούρα. Ποιος δεν μπορεί να φτιάξει αυτή τη σαλάτα. Γιατί μπορούμε να το πούμε και σαλάτα. Ποιος δεν μπορεί να φτιάξει αυτή τη γαρνιτούρα.
Είναι αστείο. Ώρες-ώρες ακούω ανθρώπους που μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν μαγειρεύω γιατί δεν έχω χρόνο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τι χρόνο χρειάζεται για να φτιάξεις αυτή τη σαλάτα κουσκούς? Χρειάζεται να βράσεις μόνο το νερό που δεν το βράζεις εσύ, το βράζει ο βραστήρας, και χρειάζεται να ρίξεις όλα αυτά τα αρώματα μέσα και να μυρίσεις υπέροχα. Σε αυτό το σημείο, άμα μπορούσατε να μυρίσετε αυτή τη σαλάτα, θα παθαίνατε σοκ. Δεν υπάρχει ούτε σαν άρωμα, ούτε σαν γεύση, ούτε σαν εικόνα. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο που είναι. Το βλέπετε. Και πόσο εύκολο να το φτιάξεις. Δεν υπάρχει. Αυτές είναι οι συνταγές που με τρελαίνουν. Οι συνταγές αυτές χρειάζονται 0 χρόνο, 0 εμπειρία και πολύ λίγα υλικά και οικονομικά. Τώρα, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πρέπει να φτιάξουμε και το αρνάκι μας. Έχω ένα τηγανάκι, θα το βάλω πάνω στη φωτιά, εδώ. Full extra η φωτιά. Και όπως σας είπα, καλό θα ήτανε, εγώ δεν το έκανα, αλλά εσείς θα ήθελα να το κάνετε, να αφήσετε λίγο το αρνάκι να μαριναριστεί μέσα στην μαρινάδα, γιατί θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Αλλά επειδή ξέρετε ότι εδώ πέρα είμαστε σοβαρή επιχείρηση και δεν παίζουμε, το έχετε μάθει αυτό το πράγμα, ό,τι λέμε το τηρούμε. Σας είπα σε 15 με 20 λεπτά θα έχετε φαγητό, οπότε πρέπει να έχετε σε 15 με 20 λεπτά φαγητό. Βάζουμε τη γανάρα πάνω στη φωτιά και ρίχνουμε λαδάκι αρκετό για να καλύψει το τηγανάκι μας. Γιατί άμα δεν καλύψει το λάδι το τηγανί μας, θα κολλήσει στο τέλος το αρνάκι μας. Το αρνάκι μας θέλει συνολικά ψήσιμο 2 με 3 λεπτάκια πάνω στο τηγάνι. Αρκεί να είναι πολύ δυνατή η φωτιά μας. Οπότε, με το που κάψει το τηγάνι, αυτό το θόρυβο θέλω να ακούσω. Θέλω να είστε γρήγοροι. Να ρίξω το αρνάκι μέσα. Μυρίζει τόσο ωραία. Και μην κάνετε overcrowd το τηγάνι σας. Μην το γεμίσετε με πάρα πολύ κρέας. Ίσα-ίσα να προλαβαίνει να τηγανιστεί το κρεατάκι μας. Εδώ. Να γεμίσουμε τον πάτο του τηγανιού, αλλά να μην το παρακάνουμε. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο τηγάνι, μπορεί να πάρει και όλο το κρέας μου. Α, το πήρε σχεδόν. Εδώ και εδώ και εδώ. Άντε, θα πάρει άλλο ένα κομμάτι. Όχι, δεν παίρνει. Πάρει ένα μικρούλι. Θα πάρει ένα μικρούλι. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη. Και κοιτάξτε εδώ. Πήρε χρώμα κατευθείαν. Γυρνάμε από την άλλη. Εδώ. Το σημαντικό σε αυτή τη συνταγή είναι να μην γεμίσουμε το τηγάνι με κρέας. Αφήσουμε λίγα κενά. Γιατί άμα ρίξουμε πάρα πολύ κρέας, θα βγάλει πάρα πολύ ζουμί και στο τέλος δεν θα τηγανίζονται τα φιλέτα μας, δεν θα σοτάρονται μάλλον, αλλά θα βράζουν. Οπότε προσοχή, θέλουμε να δούμε αυτό το χρώμα να παίρνει το αρνάκι μας εδώ. Αυτό που βλέπετε εδώ, Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Λοιπόν, μετά από 2 λεπτάκια περίπου, με 3, μην παραψήσεις το κρέας, γιατί άμα το ψήσετε πάρα πολύ θα σκληρύνει. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Σκεφτείτε σαν να κάνατε γύρω στο τηγάνι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Δεν θα το παρακάνω με γαρνιτούρες και με τέτοια πράγματα. Θα το κάνω έτσι λίγο πιο rustic, το ξέρετε άλλωστε, το λέω όλη την ώρα. Και θα ρίξω μπόλικο κουσκούς. Μα κοιτάξτε εδώ. Τι φανταστικό πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, τα αμυγδάλα που έχω βάλει είναι ομά, δεν είναι ψημένα. Και το κάνουν ακόμα πιο healthy το φαγητό μας. Γιατί ουσιαστικά είναι healthy. Σκεφτείτε λίγο. Η γαρνιτούρα δεν έχει καθόλου λιπαρά εκτός από λίγο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι τα καλύτερα λιπαρά που μπορούμε να πάρουμε στο φαγητό μας. Το αρνάκι. Έχουμε αφαιρέσει όλα μας, μα όλα μας τα λιπαρά. Και το έχουμε ψήσει σε λίγο λαδάκι, ελάχιστο. Και κοιτάξτε εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Το μυστικό εδώ πέρα είναι να μην κάνουμε overloaded crowd το τηγάνι. Τώρα, αφαιρώ τα υπόλοιπα. Εδώ. Ξαναβάζω το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Το καθαρίζω και συνεχίζω μέχρι που να ψήσω τα υπόλοιπα. Άρα 2 και 3 και 4 δόσεις θα βάλει το αρνί σας. Το φαγητό μου εδώ είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ.
αυτό που θα κάνω είναι να το κάνω λίγο μορφουλικό. Επειδή βάλαμε δέντρο λίμανο στη συνταγή, θα κόψω ένα φλεράκι, θα κόψω και λίγο μέντα, θα βάλω από πάνω και θα τα αφήσω αυτό να το βλέπετε. Αυτό που θέλω όμως να σας δείξω πραγματικά είναι εδώ. Κοιτάξτε. Το κομμάτι κρέατος, όταν το κόβετε, είναι σαν βούτυρο. Σας ορκίζομαι. Όχι, δεν κάνει να ορκίζει στην τηλεόραση. Δεν θα σας έλεγα ποτέ ψέματα. Σας υπόσχομαι, να το πω καλύτερα, ότι άμα κάνετε ακριβώς ό,τι έχω κάνει, αυτό εδώ το κομμάτι που θα φάτε, θα είναι πιο μαλακό και από κοτόπουλο. Αλήθεια σας λέω. Είναι τόσο τρυφερό και τόσο μαλακό και τόσο αρωματικό που δεν θα το πιστεύετε, συνδυαστικά. Όλο αυτό είναι healthy, είναι εύκολο, είναι γευστικότατο, είναι ιδιαίτερο. Είναι μια συνταγή που πρέπει να υπάρχει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας. Αυτό θα το πάρω μαζί μου. Δεν πρόκειται να το αφήσω με τίποτα.